Οι Ιάπωνες δεν ξεχάσουν ποτέ τα δραματικά γεγονότα της 6ης Αυγούστου 1945 στη Χειροσίμα. Ήταν η ημέρα που άλλαξε ο κόσμος. Η ατομική βόμβα των Αμερικανών χτύπησε τη Χειροσίμα στις 8 και 4 το πρωί τοπική ώρα. 74 χρόνια μετά, ολόκληρη η χώρα θυμάται ακόμη τον όλεθρο που προκάλεσε η βόμβα του Ενόλα Γκέι και τους εκατοντάδες χιλιάδες νεκρούς που είτε πέθαναν άμεσα είτε μετά από λίγους μήνες. Οι μνήμες της καταστροφής είναι πιο επίκαιρες από ποτέ μετά και την απόφαση Αμερικανών και Ρώσων να αποχωρήσουν από τη συνθήκη για τα πυρηνικά. Ως η μοναδική χώρα που έχει βιώσει τον πυρηνικό όλεθρο σε πόλεμο, πρέπει να δουλέψουμε ώστε να έχουμε έναν κόσμο χωρίς πυρηνικά. Είναι η αποστολή της χώρας μας και δεν θα αλλάξει στη νέα εποχή. Πρέπει να φέρουμε μια εποχή που θα είναι ειρηνική και ελπιδοφόρα. Περισσότεροι από 50.000 άνθρωποι έδωσαν το παρόν στην τελετή μνήμης και ανάμεσά τους βρέθηκαν εκπρόσωποι από 92 χώρες. Συνολικά υπολογίζεται πως εξαιτίας της ατομικής βόμβας και του πυρηνικού φορτίου της έχουν πεθάνει σχεδόν 320.000 άνθρωποι όλα αυτά τα χρόνια. Το 2006 ο Μπαράκ Ομπάμα έγινε ο πρώτος Αμερικανός πρόεδρος που επισκέφτηκε τη Χειροσίμα χωρίς πάντως να απολογηθεί για τις βόμβες.